Γεια σας! Λοιπόν, επειδή το προηγούμενο μήνα δεν προλάβαμε να κάνουμε βίντεο με αγαπημένα, σήμερα θα σας δείξουμε τα αγαπημένα και του Δεκεμβρίου και του Ιανουαρίου. Και μην φοβάστε, δεν είναι πολλά. Δεν θα σας πάρουμε τα νεύρα πολύ. Να πηγαίνει. Ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, αρχικά έχω να σας δείξω αυτό εδώ. Το έχω χρόνια, αλλά ποτέ δεν ήξερα πότε το λύνει. Έβλεπα την Αδωνία εκεί πέρα να λύνει, κάνει. Εγώ ήθελα να μάθω, είχα μπει σε ένα βίντεο εδώ για το Α Χριστό. Οπότε τα άφησα. Αλλά τώρα τις τελευταίες μέρες, κυρίως, δηλαδή τώρα τον Ιανουάριο, μπήκα σε ένα βίντεο που το εξηγούσε πάρα πολύ καλά. Ξέθαψα το γκίβο από κάτι τσιρτάρια και άρχισα να το κάνω και ξέρω να το λύνω τώρα. Βέβαια δεν έχω μάθει ακόμα. Αλλά λεπτομέρειες! Για μένα το πρώτο αγαπημένο, παιδιά, είναι αυτό το τσάι. Το οποίο λέγεται Λευκός Άγγελος. Είναι λευκό τσάι, κανέλα, φρούδες, πορτοκαλιό, αμύγδαλα, λεμονόπιτο, λουλούδι, πορτοκαλιά και τριανταφύλλο. Λοιπόν, θα μιλήσεις. Ένα, δύο, τρία. Λάκα κάνεις. Μιλήσει τέλεια. Τέλεια. Είναι τέλειο. Το πήρα από το μαγαζί το τσάι. Είναι στην Καρόλ Ντίλη, όσους μένετε στη Θεσσαλονίκη. Αν δεν είχε το λεμονόπιτο θα ήταν ακόμη πιο ωραίο. Παιδιά, είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Απλά τις προάλλες ήρθε μια φίλη μου και το κάνουμε και μου σκομύρισε όλο το σπίτι. Θα σας το έδινα άμα μπορούσα αλήθεια να το μιλήσετε. Θα σας λίγο τα ακριβώς. Έλα, λοιπόν, κοκοκόλες. Έχεις τέτοια. Έχουν τσάχα λοιπόν. Τα φαγώ. Είναι δεδομένο. Δεν θέλει. Αυτά εδώ που βλέπετε είναι από το Λίδι. Τον τελευταίο μήνα κυρίως βασικά. Τρώω συνέχεια τέτοια. Δηλαδή 3 ώρα το βράδυ κατεβαίνω κάτω πέρα και τρώω σελεδάκια. Θα γίνω πατσόχοντρη. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτά που μου ζήτησε η Αντωνία που έχουν πάνω και ζάχαρη, τα ξινά με ζάχαρη, τα έχω φάει. Γι' αυτό δεν έχετε ένα. Τα έχω φάει όλα. Το παιδάκι μου σας κάνει. Μου παραφέρει τέτοια σελεδάκια. Και όταν έκανα φασαρία τους έκανα. Το τέλος τους έπαγα πάρα πολλά. Οπότε τους υποσχέθηκα ότι θα τους πάω. Τι θα έλειπε από τα αγαπημένα της Αντωνίας. Τι δεν θα έλειπε μάλλον. Για έμεινε στην κοινιά του και αυτή είναι από το Τζάμπο. Και αυτή δεν ξέρω από πού. Αυτή πιο μικρή ωραία και καπάκι. Δείτε τη λίγο. Είναι τέλεια. Είναι τεράστια αυτή. Τα δύο χέρια. Ναι. Δεν χρησιμοποίησα μέσα από την άλλη κουπά. Αυτέ είναι δύο μόνο. Τι θα είπε από τα δικά μου αγαπημένα τώρα. Τι άραγε. Κάναμε ανταλλαγή δώρο με τη σπουδαία. Και η φίλη που έχει σε μένα μου πήρε φυσικά όζε. Έχω τρέλα, ξέρουν. Το ξέρουν όλοι πλέον. Λοιπόν, και μου πήρε αυτή εδώ την όζα. Η οποία τη φορά και στα νύχια μου. Είναι λίγο ένα έντονο έτσι χρώμα. Ειδονία, τη λέω, δεν σου πει με τα νύχια μου. Περίμενε, δει κάνα κόκκινο, κάνα πιο βαλό. Τα κοιτάει. Όσο σε φορά, εγώ πρώτη φορά δοκίμαζα και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και στέγνωσε γρήγορα και το χρώμα δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Και επίση μου πήρε και αυτό εδώ, το οποίο είναι, να σα πω τι είναι. Είναι έτσι σαν ζηλοτέιπ αυτό, το τραβά, παιδί μου. Το κόβει. Το κόβει και είναι αυτά τα μικρά, τα οποία, το οποίο είναι αυτό το κολλητάκι, το βγάζει, το κολλά σε νύχη που έχει βάψει, το έχει και ένα τέρμα. Ή τέλος πάντων, το βάζεις και βάζεις το πάνω όζο και παίρνει το σχέδιο. Άουτς. Εντάξει, ναι, έσπασε. Σε πάρει το δίνω. Τώρα αυτό πάνω ή και τα ρίτια δεν βυζιά, δεν θυμάμαι. Α, κάνω βυζιά. Αν είναι θέλω να θυμάμαι, θα συνεργήσω. Μπορώ. Τώρα σας δείξω αυτό το σακάκι. Το οποίο μου πήρε η μαμά μου, ο Άι Βασίλης βασικά. Για τα Χριστούγεννα. Και λοιπόν, ακούστε τι γίνεται με αυτό το σακάκι. Ήθελα πάρα πολύ ένα σακάκι από πέρσι. Γιατί ήταν αυτό το στυλ που το είδα πρώτη φορά στην Demi Lovato. Που φοράει δερμάτινο παντελόνι, ένα t-shirt το τυνάνι και πάνω σακάκι. Και το ερωτεύτηκα. Το ερωτεύτηκα. Οπότε ήθελα να πάρω σακάκι, σακάκι, σακάκι. Τελικά πήρα. Το επόμενο αγαπημένο για εμένα είναι αυτό εδώ το φουλάρι. Το οποίο είναι κάπως κλασικό γιατί έχει το πάτερ αυτό της Burberry που το πήρε η θεία μου για τα Χριστούγεννα και είναι πάρα πολύ ωραίο, το φοράω έτσι όταν βγαίνει έξω. Όχι όταν βγαίνει έξω και δεν κοιμάται το φοράει, δεν το έχει βγάλει.
οπότε κοιμάται. Τις τελευταίες 20 φορές που την έχω δει. Δεν ξέρω αν είδατε το βίντεο τύποι ανθρώπων στις γιορτές. Άμα το είδατε, μπορείτε να παρατηρήσετε αυτή την κρέμα. Ολίβια λέγεται. Παπουτσάλες τώρα μάλλον είναι τη μάρκα. Είμαι άσχετη με αυτά, παιδιά, συγγνώμη. Και την πήρα το φαρμακείο της ξαδέρφης μου. Και παιδιά, είναι από αυτές τις κρέμες, μη συναντήσω. Που δεν έχω καμιά ιδιαίτερη μυρωδιά, αλλά είναι η μυρωδιά τους ωραία. Ναι, όντως. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο άρωμα, αλλά είναι πολύ ωραία. Και ένα βράδυ την άφησα πάνω στο γραφείο και όλα την άκουσε. Οπότε είναι τώρα στο ρωτήρι και όταν την πατάω βγαίνουν από παντού. Πάει να βάλει Αντωνία. Βλέπω κάποιον. Τη λέω: Αντωνία, το έχει παρατηρήσει. Λέει: Ναι, είναι αυτό που νομίζει. Τα προηγούμενα αγαπημένα του Νοεμβρίου σα είχα δείξει ένα κρεγιόν τη Essence σε καφέ από όπως περίπου. Σα έχω ένα ακόμη λοιπόν για τώρα. Το οποίο είναι κάπως κοκκινό. Εδώ πέρα το είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη με αυτά τα κρεγιόν, όπως σας το έχω ξαναπεί και στο άλλο βίντεο. Πρώτο τελευταίο για μένα είναι αυτή η φίλη. Δεν παίρνει το πιο βαρύγγυλα. Και εντάξει, μπορείτε να παραδεχτείτε ότι είναι πιο ωραία φίλη που έχετε στη ζωή σας. Τέλεια. Και τι άλλα, ναι. Θα έχετε παρατηρήσει ότι τους τελευταίους 2 μήνες περίπου όσοι με έχετε στο Snapchat σας έχω πρίξει. Και είναι γιατί πήρε κινητό! Επιτέλους πήρε κινητό που έχει μπροστά η κάμερα. Γι' αυτό να μην κάνετε όλους follow στο Snapchat, θα σας κάνω το follow back. Ναι, αυτή είναι η θήκη θέλει. Και σας έχω και εγώ μια θήκη, είναι αυτή εδώ πέρα, την οποία την πήρε και εγώ από το eBay. Και καλύπτει πλήρως και γι' αυτό μου άρεσε πούμε, πιο πολύ από κάποιες άλλες. Και επίσης κάτι πολύ καλό που μου άρεσε στη θήκη είναι ότι αυτό εδώ έχει ουσιαστικά είναι βαριδιάκι και δεν μπαίνει στα αυτοί στον πας να μιλήσεις, είσαι μαγνητής δικαιώσεις από πίσω. Και το τελευταίο για μένα είναι ένα, πώς να το πω, καθόλου αγαπημένο. Τέλος πάντων, δεν είναι αγαπημένο. Είναι αυτό το βιβλίο, το οποίο σας το είχα δείξει πριν από 2-3 μήνες, κάπου εκεί. Και όταν σας είχα μιλήσει για αυτό το βιβλίο, ήμουνα στη μέση. Και το είχα βάλει στα αγαπημένα εγώ, πάρτε τα μια. Και απλά θέλω να σας πω ότι αφού το τελείωσα απογοητεύτηκα πάρα πολύ, γιατί εντάξει, μου αρέσει η φαντασία, βλέπω Hunger Games, βλέπω Harry Potter, αλλά αυτό το βιβλίο το ξεφτύλισε. Το πρώτο, το Maze Runner, μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό, το πρώτο μισό, μου άρεσε πιο πολύ από το Maze Runner. Αλλά παιδιά, από τη μέση και πέρα. Δεν ήταν καθόλου ωραίο, δηλαδή στο τέλος το συχάθηκα και λέω δεν πήρα να διαβάσω το τρίτο δηλαδή. Τώρα ίσως μετά από αρκετό καιρό το διαβάσω, αλλά ναι. Άμα θέλετε να το διαβάσετε να ξέρετε ότι δεν σας το πρότεινα, το παίρνω πίσω. Είναι αυτό το αρκούδι, παιδιά, είναι τέλειο, κάθομαι όλη μέρα. Το πήρε ο φίλος μου, μαζί με αυτή την καρδούλα. Θα κάνουμε outro με τον αρκούδο, είναι το πέρα yes. Πάει. Ωραία, μία. Θα κάνει πάει ο αρκούδος, έτσι. Mm-hmm. Ποιο πλευρά κάνουμε, έτσι. Κάντε εγγραφή τώρα! Και τι άλλο μου πεις να πω.